Στη γη της Δυτικής Μακεδονίας ρίζωσε ένα από τα ομορφότερα υπαίθρια μνημεία της φύσης, ο νομός Καστοριάς. Και εκεί που η οξιά, η καστανιά και τα μαυρόπευκα δεν βρήκαν χώμα να ριζώσουν, βρήκαν τα λιθάρια ρίζωμα για να μορφώσουν τη φυσική λεκάνη, τη λίμνη της Ορεστίδας, έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας. Εδώ επιβιώνουν αρμονικά η φύση με τον άνθρωπο. Το υδάτινο στοιχείο της λίμνης προσφέρεται και για κορυφαίους διεθνείς αθλητικούς αγώνες. Λένε μεταξύ των άλλων πως η πόλη της Καστοριάς πήρε το όνομά της από τον Μακεδόνα γιο του Δία Κάστορα και είναι χτισμένη στα αντίκρυ του προϊστορικού λιμναίου οικισμού του Δισπυλιού. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως σπουδαία ευρήματα. Μάρτυρες κοινωνικής οργάνωσης, οικονομικής άνθησης, αλλά και πολιτιστικής πρόοδου με πρωτεύουσα σημασία τη γραφή. Η ροή της ομορφιάς, σαν βηματίζεις ανάμεσα στα ιστορικά όσο και παραδοσιακά πετρόκτιστα αρχοντικά, στις συνοικίες του Ντολτσού και του Απόζαρη, είναι τόση που λες πως χάνεσαι μέσα στον ένα ζωντανό πίνακα που ο ζωγράφος τον ήθελε χτισμένο εδώ, σε αυτό το μέρος. Και απ' εκεί να γυρνάς προσκυνητή σε εκκλησιές και μοναστήρια με βυζαντινά και μεταβυζαντινά έργα τέχνης και λατρείας. Λίγο πιο πάνω, εκεί που τα χρώματα πλέκουν το στεφάνι της φύσης, αγναντεύει στα δύο ορεινά αντικριστά συμπλέγματα του Γράμμου και του Βίτσι. Στην περιοχή του Γράμμου δεσπόζουν η κοιλάδα της Γράμμουστας με τον γονιμότερο βοσκότοπο του Βορρά και το διατηρηταίο μνημείο φύσης, το δάσος της Μπαρούγκας, με τα αιωνόβια μαυρόπευκα. Εδώ οι φυσικοί βιότοποι με τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα μοιάζουν να είναι ένας κρίκος της ζωής των προστατευόμενων ειδών, όπως της καφέ αρκούδας, που δίχως τη δική μας ευαισθητοποίηση και παρέμβαση τίνει προς εξαφάνιση. Κι ύστερα στέκεις, σαν ακούς τα πουλιά με τα νερά του αλιάκμονα σε ψιθύρους ζωής, σε συνθέσεις πρωτόγονης λαλιάς, ακούσματα που έρχονται από τις αρένες με τη λίμνη Μουτσάλια. Και σαν πάρεις για πηξίδα σου τη φύση και οδηγώ τους ήχους στα γέρα, φτάνεις όλο και πιο κοντά στα ανθρώπινα κτίσματα, στα πιο όμορφα πετρόκτιστα μονότοξα γεφύρια. Τα γεφύρια της Κορομιλιάς,
του Μπερίκη, του Κουσιουμπλή, της Ζούζουλης, που σε περνούν στα ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6 για να σε φτάσουν σε παραδοσιακούς οικισμούς. Και όπως περνά ο χρόνος, το απολιθωμένο δάσος στέκει εδώ να σου θυμίζει με τα ευρήματα πως κάποτε μπορεί να ήταν παράκτια ετούτη περιοχή. Οι λιγοστές παρεμβάσεις του ανθρώπου τόσο στο υδάτινο όσο και στο φυσικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και άθλησης. Οι κάτοικοι του νομού Καστοριάς είναι από τους πρώτους επιτιδευματίες που ασχολήθηκαν με την τέχνη του γουνοποιού. Έτσι, ανέπτυξαν μια ανθούσα οικονομία και καθιερώθηκαν διεθνώς στη δημιουργία, εμπορία και εκμετάλλευση αυτού του μοναδικού τους προϊόντος. Οι δρόμοι τους έσμιξαν με την Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Βυζαντίου και στους σύγχρονους καιρούς τους άνοιξαν καινούριους δρόμους. Ενώ οι μνήμες τους παραμένουν πάντα αφημένες στα ίδια τους τα αρχοντικά μουσεία, όπως το Λαογραφικό Μουσείο Νεράντζι Αϊβάζη. Η φιλοξενία που νιώθει ο επισκέπτης στα παραδοσιακά αρχοντικά αλλά και στα αγροτουριστικά καταλήματα τον βοηθάει να ταυτιστεί με τις παραδόσεις του τόπου, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθνη. Ανάμεσα στα πολλά έθιμα που διατηρούνται είναι τα ραγκουτσάρια, το Καστοριανό καρναβάλι, που αναβιώνει στις αρχές κάθε χρόνο. Ενώ στις μέρες της αποκριάς, οι καθαρτήριες φωτιές. Οι λεγόμενες μπουμπούνες. Ταξιδεύοντας αναμεσή σε ανθρώπους που κρατούν στη μνήμη τους τη γνώση των προϊόντων της γης τους και αναπαράγουν γεύσεις, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ιδιαίτερες στιγμές. Και όπως κυλάει ο χρόνος, η περιοχή έχει μπει σε μια καινούργια τροχιά ανάπτυξης. Η διεθνής, εθνική και νομαρχιακή οδική κόμβη, η ανάπλαση της λιμναίας περιοχής και τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε μελέτη και εξέλιξη είναι μερικά μόνο από τα έργα που θα δώσουν μια άλλη προσέγγιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η ομορφιά του τοπίου δεν περιγράφεται, μήτε και μπορεί να υποθεί με απλές ή σύνθετες λέξεις. Είναι μια εικόνα που μένει για πάντα στη μνήμη σου.